Τα ζητήματα του επιχειρηματικού κόσμου αναλύθηκαν διεξοδικά στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΘΕΒ, παρουσία προσωπικότητων από την κεντρική πολιτική σκηνή αλλά και την αυτοδιοίκηση. Η πορεία του ΣΘΕΒ μέχρι σήμερα χαρακτηρίζεται από την ικανότητά του να παρακολουθεί και να αναλύει τις συνεχές οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, να συνειδητοποιεί έγκαιρα τις επερχόμενες εξελίξεις και να αρμονίζει τις παρεμβάσεις του με τις αντικειμενικές επιταγές πραγματικότητας. Στη νέα μας θητεία ως Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εμπιστοσύνη με την οποία μας τίμησε ο επιχειρηματικός κόσμος της Θεσσαλίας, θα αναλάβουμε δράσεις με τις οποίες θα προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Θα συμβάλλουμε στην προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό και την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΘΕΒ, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε ότι το 2019 θα είναι η χρονιά των νέων της Θεσσαλίας με εργαλείο το Κέντρο Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια επενδυτική έκρηξη. Χρειάζονται και νέες ριζοσπαστικές κινήσεις με στόχο τη δημιουργία ενός ελκυστικού πλαισίου για την προσέλκυση των επενδύσεων. Θα έλεγα, χρειαζόμαστε μία παραγωγική επανάσταση. Η πατρίδα μας χρειάζεται να παράξει, να αυξήσει το εισόδημά της, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Η αυτοδιοίκηση μπορεί να κάνει πράγματα, όπως μπορεί να κάνει πράγματα και η επιχειρηματικότητα. Με ένα και μόνο στόχο, την ευημερία του τόπου, την ευημερία των πολιτών μας. Και εδώ καθένας έχει το δικό του διακριτό ρόλο, και βεβαίως έχουμε υποχρέωση να αναπτύξουμε εκείνες τις συνέργειες οι οποίες θα βοηθούν και θα στοχεύουν στην κατεύθυνση που είπα πριν. Η μελλοντική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα στηρίξει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα με τη μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών, την προσέλκυση επενδύσεων. Και έτσι θα μπορέσει και πάλι η ελληνική επιχειρηματικότητα, το δαιμόνιο και η οικονομία να ανθίσουν. Από τις σημαντικές παρεμβάσεις στο συνέδριο του ΣΘΕΒ και αυτή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερώνυμου, ο οποίος κάλεσε τους βιομηχάνους να τον βοηθήσουν ώστε να σταματήσει, όπως είπε, τα συσίτια. Εσείς οι μεγάλοι, εσείς που μπορείτε να προσλάβετε και δυνατόν από έναν εργαζόμενο αμοιβόμενο καλά. Διότι κάθε φορά που εσείς προσλαμβάνετε έναν εργαζόμενο αμοιβόμενο καλά, από εμένα φεύγουν δύο, ίσως και τρεις από το συσίτιο. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με να κλείσω το συσίτιο. Βοηθήστε με να κλείσω όλες αυτές τις μορφές φιλανθρωπικής δράσης που σημασιοδοτούν μια οικονομική παραγμή και μια χώρα σε αποδρομή.